Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Κύριε καλημέρα Κουτσούμπα, σας. Καλημέρα από το Ηράκλειο, καλημέρα από την Κρήτη. Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στο Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη. Λοιπόν, σήμερα πέφτει η αυλαία της προεκλογικής περίοδου. Ναι. Τι θα λέγατε στον πολίτη που μας ακούει αυτή τη στιγμή και δεν έχει αποφασίσει τι να ψηφίσει την Κυριακή? Όσοι σκέφτονται να ψηφίσουν, να πάνε να ψηφίσουν και να το ρίξουν δαγκωτό στο ΚΚΕ. Ξέρουμε ότι μας θεωρούν την πιο αξιόπιστη δύναμη. Αυτό φαίνεται και από όλες τις μετρήσεις των στατιστικών και των δημοσκοπήσεων, πάνω από 40%. Θεωρούμε ότι και ο λαός της Κρήτης επίσης μας θεωρεί έτσι, γιατί το ΚΚΕ είναι ακριβώς και η ψήφος που θα δοθεί σε αυτό, είναι ψήφος ασυμβίβαστη με την υποταγή, με τον αντιλαϊκό μονόδρομο που μας έχουν οδηγήσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και μας έφτασαν σε αυτή την κατάσταση. Είναι ταυτόχρονα, τους λέμε, να σκεφτούν και ψήφος τιμωρίας απέναντι σε όσους κυβέρνησαν, ακολούθησαν αντιλαϊκές πολιτικές, δεν υπηρέτησαν τον ελληνικό λαό, αλλά υπηρέτησαν άλλα ξένα προς το λαό συμφέροντα. Και δυστυχώς μας ετοιμάζουν και μια αντίστοιχη συνέχεια τα κόμματα αυτά του κατεστημένου. Είναι ταυτόχρονα να σκεφτούν η ψήφος στο ΚΚΕ, ψήφος αποκάλυψης της αλήθειας για κάθε τι που συμβαίνει σε βάρος του λαού μας. Και βεβαίως έχουμε, οι καταστάσεις είναι δύσκολες, 350 προαπαιτούμενα αντιλαϊκά μέτρα και νόμοι δηλαδή έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ να περάσουν την επόμενη τριετία και θα την πληρώσει πάλι από την τσέπη του ο ελληνικός λαός με μείωση του εισοδήματός του, με ακρίβεια και με μεγάλη φορολογία. Είναι ψήφος, πιστεύουμε, αυτοί και έτσι να το σκεφτούν, ελπίδας, πραγματικής αισιοδοξίας για να δυναμώσει η πάλι για μια καλύτερη ζωή. Είναι η μόνη ψήφος πραγματικά που μπορεί να δώσει ανάταση ευρύτερα σε όλο το λαό. Μάλιστα. Και στο λαό της Κρήτης και σε όλη την Ελλάδα, ωραία, μέχρι τον Εύρο. Κύριε Κουτσούμπα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει πρόταση εξουσίας. Από τη μια τάσεται υπέρ της απλής αναλογικής, από την άλλη όμως αρνείται κάθε συμμετοχή για σχηματισμό κυβέρνησης. Γιατί? Πρόταση πραγματικής εξουσίας που να είναι προς το συμφέρον του λαού, με τον λαό πραγματικά στην εξουσία και όχι στα λόγια, έχει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και μάλιστα έχουμε καταθέσει, το ξέρετε κι εσείς, σε όλη την προεκλογική περίοδο, αυτό το επιστημονικά επεξεργασμένο πρόγραμμα του ΚΚΕ που προσδιορίζει και τις υποθέσεις όπου το ΚΚΕ θα αναλάβει και κυβερνητικές ευθύνες, θα συμμετάσχει δηλαδή σε μια γνήσια λαϊκή διακυβέρνηση, σε μια γνήσια εργατική λαϊκή εξουσία. Mm. Και αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλους τους τομείς, και την οικονομία και τις υπηρεσίες και τις κοινωνικές ανάγκες του λαού και την υγεία και την παιδεία και τον πολιτισμό και τα ζητήματα της αγροτικής παραγωγής και τα ζητήματα του τουρισμού, της βιομηχανίας και τις διεθνείς σχέσεις και τις αμοιβαίες σχέσεις με όλους τους λαούς και με όλες τις χώρες του κόσμου, αρκεί να είναι επωφελής για το λαό μας. Περιλαμβάνει μέτρα αντισεισμικής θωράκισης, μέρα που είναι σήμερα που συζητάμε, και να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και στο λαό της Κρήτης, στις περιοχές που επλήγησαν από το σημερινό σεισμό, γιατί δυστυχώς ξέρουμε ότι δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί οι ζημιές οι προηγούμενες, μένει ο κόσμος ακόμα σε κοντέινερς, δεν έχουν δοθεί επαρκείς αποζημιώσεις και ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει και κανένας αντισεισμικός έλεγχος, τουλάχιστον σε δημόσια κτίρια που συνοστίζεται ο λαός και η νεολαία. Σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, άλλες δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Η ουσία είναι ότι η πρόταση του ΚΚΕ έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό που ξεκαθαρίζουμε για άλλη μια φορά
και δύο μέρες πριν τις εκλογές λέμε ότι πρέπει να αποτελέσει κριτήριο ψήφου και για το λαό της Κρήτης υπέρ του ΚΚΕ, είναι ότι εμείς δεν στηρίζουμε και δεν πρόκειται να ανεχθούμε, να δείξουμε καμιά ανοχή σε καμιά αντιλαϊκή κυβέρνηση. Γιατί αυτό που ετοιμάζουν να έρθει με όποιο χρώμα, με όποιο πρόσημο, είτε είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, είτε είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε φτιαχτεί μια κυβέρνηση συνεργασίας δήθεν προοδευτική που την έχουμε χαρακτηρίσει μούφα, γιατί τέτοια είναι, γιατί αποκρύβουν τα πραγματικά ζητήματα όπως έγινε τώρα για παράδειγμα με την αναφορά Κατρούγκαλου, γιατί επιβεβαιώθηκε κάθε προειδοποίηση του ΚΚΕ για το τι περιμένει τους εργαζόμενους την επόμενη μέρα, όποιος και να είναι ο κορμός της κυβέρνησης. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το κάνει από λάθος, ρίχνει τροχιοδεκτικές βολές για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθεροεπαγγελματιών, υπερασπίζεται την αντιδραστική μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου για τη συνταξιοδότηση, για τις κοινωνικές ασφαλείες. Έναν άθλιο νόμο, ναι, ο οποίος οδήγησε σε αύξηση των χρόνων της σύνταξης, οδήγησε σε αύξηση, σε χωρισμό της κύριας σύνταξης και με την ανταποδοτική, κατέβασε πολύ κάτω τις συντάξεις σε τελευταία ανάλυση και το ΕΚΑΣ το έκοψε. Είναι μόνιμος κόφτης αυτός. Μάλιστα. Και βεβαίως ξέρουμε, μάλιστα, ότι αυτή η κατάσταση και με τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες αλλά και με τους συνταξιούχους της πατρίδας μας με την προσωπική διαφορά για παράδειγμα που θέσπισε ο νόμος Κατρούγκαλου και τον συνέχισε η Νέα Δημοκρατία σε συνέχεια, δεν μπορεί να πάρει χιλιάδες συνταξιούχοι την παραμικρή αύξηση μετά από χρόνια. Και βεβαίως μιλάμε και για μια τεράστια έξαρση της ακρίβειας που επιδεινώνει τη ζωή, την κατάσταση των συνανθρώπων μας που έχουν βγει στη σύνταξη και που τα έχουν πληρώσει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης την υπέγραψαν από κοινού αυτά τα κόμματα που κυβέρνησαν. Ένα λάξ. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κουτσούμπα, ποιος είναι ο μεγάλος στόχος για την Ελλάδα την ερχόμενη τετραετία και τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο με δεδομένη τη ρευστότητα που επικρατεί στη γειτονιά μας? Αυτό που μας ανησυχεί αφορά όλους τους τομείς, γιατί κοιτάξτε να δείτε, μια νέα διεθνής οικονομική κρίση είναι πρώτων πυλών και με την περιβόητη εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας που καλλιέργησαν με διθυράμβους μάλιστα όλες οι κυβερνήσεις θα την πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Δεν θα αφήσει αλόβητη, δεν είναι η Ελλάδα σε γυάλα, γιατί ισχυρές οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληγούν, ήδη πλήττονται από την ύφεση και θα επηρεάσει δραστικά την Ελλάδα. Ναι. Άρα τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα και βέβαια το κρατικό χρέος συνεχώς μεγαλώνει. Το Ταμείο Ανάπτυξης δεν είναι ένα σακουλάκι με λεφτά που τα βγάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τράπεζα και μας τα δίνει χωρίς να πληρώνεται ή χωρίς να πιστώνεται για να το πληρώσει πάλι ο ελληνικός λαός με τον αίμα του και τον υδρότα του. Άρα λοιπόν μέτρα τέτοια, και αυτό περιέχουν αυτά τα 350 προαπαιτούμενα που σας είπα πριν του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βεβαίως υπάρχει το ζήτημα της ενέργειας, μια ενεργειακή κρίση, όχι μόνο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά ευρύτερα διότι δεν έχουν επιληθεί από τις κυβερνήσεις αυτό που έπρεπε να γίνει και που είναι πρόταση του ΚΚΕ, δηλαδή η αξιοποίηση όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας και του λιγνίτη, του ορυκτού πλούτου και των υδρογονανθράκων και της γεωθερμίας και του υδροελεκτρισμού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μια σειρά τέτοια ζητήματα που θα μπορούσαν να αποδίδουν και ρεύμα, ενέργεια μεγάλη σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα και κυρίως πολύ φτηνή για το λαό μας, έτσι ώστε να μπορεί να ορθοποδήσει η οικονομία, είτε αυτός είναι επαγγελματίας και πληρώνει, είτε είναι αγρότης με το πετρέλαιο που πληρώνει
κλπ. Κλπ. Yeah. Άρα σε αυτά τα ζητήματα yeah. είναι ανοιχτά, όπως επίσης ανοιχτά είναι και μας ανησυχούν τα ζητήματα και τα θέτουμε καθαρά στον ελληνικό λαό και τα θέματα του Αιγαίου, των ελληνοτουρκικών σχέσεων, του τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Διότι άσχετα ποιος θα βγει, φαίνεται πάλι ο Ερντογάν θα είναι, αλλά και ο Κιλιντζάρογλου να ήταν στην ηγεσία της γείτονος χώρας, πάλι η τουρκική εξωτερική πολιτική, οι επιδιώξεις, οι επιθετικές της άρχουσας τάξης της Τουρκίας δεν αλλάζουν. Αυτό το έχουμε δει διαχρονικά, όποιος και αν είναι εκεί στην κυβέρνηση, μάλιστα. όποιος και αν είναι πρόεδρος. Που σημαίνει θα εναλλάσσετε το κρύο με τη ζέστη, το καρότο με το μαστίγιο, τα θερμά επεισόδια που μπορεί να οδηγήσουν και σε πολεμική εμπλοκή με διαπραγματεύσεις και επώδυνους συμβασμούς. Το ένα θα γίνεται για να δημιουργεί το άλλο και μετά να πηγαίνουμε και να συζητάμε διαπραγματεύσεις, γιατί πώς αλλιώς θα γίνει, επάπειρον με τα κατοχυρωμένα όμως αυτά που θα έχει κερδίσει η τουρκική αστική τάξη. Και ο στόχος της είναι συγκεκριμένος. Κυριαρχικά δικαιώματα του Αιγαίου, στο Αιγαίο, της Ελλάδας ενάντια σε αυτό το ζήτημα, να τα κατοχυρώσει, γκριζάρισμα του Αιγαίου, νησιών, βραχονησίδων κλπ. Και βεβαίως το μοναδικό πρόβλημα που είναι η Φαλακρηπίδα και η ΑΟΣ για ρύθμιση, μας ανησυχεί και αυτό που λένε τα άλλα κόμματα και η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ για προσφυγή στη Χάγη. Η Τουρκία απαντά, επειδή δεν αναγνωρίζει τη Χάγη, ότι πρέπει να πάει με συνυποσχετικό όλο το πακέτο. Τα ελληνικά κόμματα που θέλουν μάλιστα να κυβερνήσουν και έχουν και αρκετή επιρροή και στην Κρήτη, και αυτό το πάρει υπόψη το ελληνικός λαός, δεν λένε τι ακριβώς πρέπει να περιέχει το συνυποσχετικό. Εμείς φοβούμαστε, επειδή την ομπρέλα, η ομπρέλα είναι Αμερικανονατοϊκή, από πάνω είναι Αμερικάνοι, είναι το ΝΑΤΟ, είναι μεγάλα συμφέροντα, θα έχει το συνυποσχετικό αυτό απαράδεκτες υποχωρήσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, προκειμένου να κρατηθεί η Τουρκία, επειδή έτσι θέλουν οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ και όχι να φύγει, να την αποσπάσουν από την αγκαλιά της Ρωσίας, που ως ένα βαθμό λοξοκοιτάει και κατακεί τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Κουτσούμπα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Την καλημέρα μας να έχετε από την Κρήτη. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη και σε εσάς.